Έχεις πάει στο Λούβρο? Ναι. Έχεις πάει. Ναι. Λοιπόν, θες να κάνουμε την επόμενη σύνδεση μαζί, να παραμείνεις? Ναι, βέβαια. Ωραία, λοιπόν. Βεβαίως. Ο Νίκος Παπα-Νικολάου θα παραμείνει, καθώς θα πάμε στο Λούβρο. Mm-hmm. Και εκεί θα συναντήσουμε μία art therapist. Είναι η κυρία Στεφανία Τσακυράκη, την οποία θέλω να την καλησπερίσω. Κυρία Τσακυράκη, να σας καλησπερίσω από Κρήτη και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Παρίσι. Είναι και ο κύριος Νίκος Παπα-Νικολάου, είναι συνεργάτης εκπομπής, κλινικός ψυχολόγος και του είπα να μείνεις μαζί μου καθώς θα παρουσιάσουμε κάτι πολύ όμορφο. Εξαιρετικά. Για πείτε μας πού βρίσκεστε και ποια η αφορμή της σύνδεσης, θα μας βάλετε εσείς στο κλίμα. Βεβαίως, βρίσκομαι έξω από το Λούβρο, βρίσκομαι στο Κεραμικό, στον κήπο του Κεραμικού. Μόλις πριν από λίγο έκλεισαν οι πόρτες του Λούβρου, είναι η πρώτη μέρα μετά από το άνοιγμα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε που τα μουσεία ήταν κλειστά, οπότε σήμερα επέστρεψα εγώ στον αγαπημένο μου χώρο εργασίας και επισκέφτηκα τρία μεγαλύτερα μουσεία του Παρισιού. Πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη, πόσο μας είχαν λείψει αυτές οι δράσεις πολιτισμού, τέχνης, οι επισκέψεις μας αυτούς τους χώρους, ειδικά εκεί στη Γαλλία? Μας έχουν λείψει πάρα πολύ και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να έχει ο άνθρωπος στη ζωή του, η τέχνη, ο πολιτισμός, με οποιαδήποτε μορφή του. Οπότε θεωρώ ότι κανονικά, κατά με, δεν θα έπρεπε τα μουσεία να είχαν κλείσει, αλλά θα έπρεπε να έχουν αξιοποιηθεί διαφορετικά. Όπως ο συνάδελφός σας εκεί πέρα, ο οποίος ασχολείται με την ψυχολογία, από ό,τι κατάλαβα, θα μπορούσαν να διατεθούν τα μουσεία για ψυχολόγους, για art therapy, να προσφέρουμε συνεδρίες στον κόσμο και έτσι να μπορέσουν να αξιοποιηθούν με αυτόν τον ρόλο, ο οποίος είναι και πολύ σημαντικός. Τι περιελάμβανε η επίσημη πρώτη της περιήγησής σας σε μουσιακούς χώρους στη Γαλλία? Τι είχε το πρόγραμμα σήμερα? Ξεκίνησα με το Μουσείο Γανζερή, το οποίο το επισκέφθηκα και την μέρα πριν να κλείσει. Είναι πάντα το πρώτο. Έπειτα πέρασα στο Μουσείο Ορσέ και καταλήγοντας στο Λούβρο. Μάλιστα. Νίκο, ο λόγος σένα. Καλησπέρα. Πανέμορφο το σκηνικό πραγματικά μπροστά στο Λούβρο. Γενικότερα, Παγκόσμια ημέρα μουσείων εχθές, αν θυμάμαι καλά. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει χώρος ακόμα, ούτως ώστε να μπορέσουν ειδικότητες σαν τη δική σας, σαν τη δική μου, και να χρησιμοποιηθούν σε χώρους στα μουσεία? Είναι μια πάρα πολύ ωραία η ερώτηση που μου κάνετε. Σας έχω κάνει 15 ερωτήσεις, κοπλιμέντο πρώτη φορά παίρνει. Κάποια αλήθεια είναι. Με τη μία πήρες κοπλιμέντο, Νίκο. Αυτό και μόνο τώρα, τι να πω. Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα... Αστειεύομαι. Πολύ καλή ερώτηση, εννοείται αυτό. Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει χώρος, γιατί υπάρχει ανάγκη. Η τέχνη δεν είναι για την τέχνη, είναι για τους ανθρώπους και μάλιστα για όλους τους ανθρώπους. Και όπως πριν μιλούσατε για το άγχος στον χώρο της εργασίας, θα μπορούσε μια βόλτα στο μουσείο να βοηθήσει πάρα πολύ στο ευζήν των εργαζομένων και γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους. Επομένως, θεωρώ ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεργαζόμαστε με τα μουσεία και επίσης οι πολίτες, οι άνθρωποι, να αναλαμβάνουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη στο ευζήν μας. Επομένως, θα ήθελα μέσα από την εκπομπή σας και όλα να υπενθυμίσω ότι τα μουσεία δεν είναι μονάχα για τουρισμό. Και τώρα, μάλιστα, που οι τουρίστες όσο επί το πλείστον λείπουν και σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν, μπορούμε όλοι να ψάξουμε στην πόλη μας ποια μουσεία υπάρχουν. Σχεδόν κάθε πόλη έχει έστω ένα μικρό μουσείο, να το επισκεφθούμε και να μπορέσουμε να απολαύσουμε τον εαυτό μας μέσα στον χώρο της τέχνης ή οποιοδήποτε άλλου είδους μουσείου. Art therapy, μια ιδιότητα έτσι που δεν είναι και γνωστή πάνω κάτω στη χώρα μας σε σχέση με το εξωτερικό. Δεν είναι και γνωστή και νομίζω ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι δίνεται μηνύματα. Πραγματικά, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι το μουσείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ούτως ή άλλως βρίσκεται ανάμεσά μας. Και δυστυχώς που το λέω αυτό, στην Ελλάδα, ωστόσο, πολλές φορές, εκτός από κάποιες νύχτες μουσείων που έχω δει να διοργανώνονται, τα μουσεία παραμένουν απλά και μόνο σαν χώροι έκθεσης και τίποτα περισσότερο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Πώς έχουμε βήματα να κάνουμε ακόμα. Η art therapy στην Ελλάδα υπάρχει και υπάρχουν μάλιστα και οργανώσεις, αλλά δεν υπάρχει με τον τρόπο της museum art therapy, ακριβώς, την οποία κάνω εγώ. Ακριβώς. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, το να μπορέσουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε την τέχνη με τα δικά μας μάτια. Γι' αυτό και αυτό που κάνω το ονομάζω What I See in Art. Πρώτα απ' όλα είναι τα μάτια της δικής μας καρδιάς. Οπότε, το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να ψάξει τους τρόπους για να μπορέσει να βρει τη δικιά του ευκαιρία. Και αν μπορώ να δώσω και μία
ένα tip, μία μικρή συμβουλή για τις επισκέψεις που θα κάνει ο κόσμος το καλοκαίρι, με την ελπίδα να κάνει και κάποιες επισκέψεις στα μουσεία. Μπορεί πολύ απλά να κάνει κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό του. Επιλέγω το έργο το οποίο μου αρέσει, το έργο το οποίο με έλκει σήμερα. Τι βλέπω, αφήνω με στις απαντήσεις που μπορεί να έρθουν από μέσα μου. Έπειτα, τι σκέφτομαι για αυτό που βλέπω και εν τέλει τι νιώθω. Η τέχνη είναι ένας καθρέφτης μας και αυτά τα οποία μπορεί να δούμε μπορεί να μας ξαφνιάσουν απίστευτα και ακόμα και να αλλάξουν τη μέρα ή και τη ζωή μας. Μάλιστα, Νίκο, συμφωνείς? Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω ότι δίνετε ένα μήνυμα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, ένα προβληματισμό σε όλους μας και νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε το μουσείο θα σκεφτούμε πολύ σημαντικά, τα πολύ σημαντικά που είπατε κιόλας. Οι επισκέψεις, η επισκεψιμότητα σήμερα που άνοιξαν και οι μουσουγιακοί χώροι στη Γαλλία. Η επισκεψιμότητα ήταν καλή, σιγά σιγά, doucement που λένε και οι Γάλλοι, αρχίζουμε σιγά σιγά να επιστρέφουμε. Και το πάρα πολύ ωραίο ήταν το ότι στο Μουσείο του Λούβρου μπόρεσα και παρατήρησα γονείς οι οποίοι ήρθαν μετά το τέλος του σχολείου, ναι, με τις τσάντες των παιδιών τους στους ώμους για να κάνουν μια βόλτα μέσα στο μουσείο και με συγκίνησε πολύ αυτό σαν τη συμπεριφορά που παρατήρησα. Αγαπούν τους μουσιακούς χώρους οι Γάλλοι? Τους αγαπούν και τώρα έχουν τη μεγάλη ευκαιρία να μπορούν να τους απολαύσουν, ειδικά τα τρία μεγάλα μουσεία τα οποία επισκέφτηκα εγώ σήμερα, να τα απολαύσουν χωρίς τον πολύ κόσμο των τουριστών. Είναι πραγματικά μια άλλη εμπειρία. Γι' αυτό πραγματικά προτείνω να πάει ο κόσμος στα μουσεία που βρίσκονται. Ακόμα τα μουσεία της Αθήνας, τα μουσεία της Κρήτης που έχετε, που είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι άλλη εμπειρία χωρίς τον πολύ κόσμο και τον πολύ τουρισμό. Να πάμε λίγο και στα μέτρα, στις αποστάσεις. Δεν ξέρω, τηρούνται? Τι σκηνικό, τι κλίμα επικρατεί? Οι αποστάσεις, τα μέτρα και όλοι οι περιορισμοί μέσα στα μουσεία τηρούνταν και από πριν, η αλήθεια είναι. Και μάλιστα με βάση έρευνες, ο μουσιακός χώρος είναι από τους πιο ασφαλείς κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Είχα διαβάσει ένα σχετικό ρεπορτάζ ότι για να εισέλθει κάποιος σε λίγους μήνες σε μουσεία της Γαλλίας και της Γερμανίας θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί. Αυτό δεν το γνωρίζω και ειδικά στη Γαλλία δεν το νομίζω, αν μπορώ να εκφράσω άποψη, διότι οι Γάλλοι θεωρώ ότι θα επαναστατήσουν σε αυτό. Όταν το εμβολιασμός είναι κάτι το προαιρετικό και προτινόμενο, δεν μπορείς να αποκλείσεις κάποιους ανθρώπους επειδή δεν το έκαναν ή επειδή δεν πρόλαβαν να το κάνουν. Ή επειδή δεν πρόλαβαν. Οπότε θεωρώ πως δεν θα γίνει. Εντάξει, πολλά ακούγονται. Αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο το επόμενο χρονικό διάστημα. Το μήνυμά σας. Ένα όμορφο μήνυμα για να κλείσουμε τη σύνδεση. Βλέπω συννεφιασμένη εκεί η περιοχή σήμερα. Άμα σας κάνω έναν μικρό κύκλο, μπορείτε να δείτε από την άλλη μεριά τον ήλιο. Εννοείται αυτό, εννοείται. Μα είναι δυνατό. Ο καιρός φέτος, αυτό το Μάιο στο Παρίσι, είναι αυτό. Από τη μία έχει τον ήλιο και από την άλλη έχουμε τη βροχή και τα σύννεφα. Μάλιστα. Η εναλλαγή είναι πολύ γρήγορη, όπως κάποιες φορές και η ψυχολογία μας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό και πάρα πολύ εντάξει. Μάλιστα. Κυρία Τσακυράκη, τι να πω, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που έκλεισε αυτή η μουσιοημέρα μου. Βέβαια. Με τη συντροφιά σας. Online ξενάγηση συναισθημάτων. Βεβαίως, βεβαίως. Και όπως με ρωτήσατε ποιο είναι το μήνυμά μου, είναι να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, την κρίση μας, τα μάτια και την καρδιά μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Επίσης, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.